Χριστίνα μου, Χριστίνα μου. Μόνο μία διευκρίνηση να κάνουμε. Απλά στο θέατρο τέχνης, στο πρώτο έτος, το καλοκαίρι, που χρησιμοποιούσαν τους μαθητές της σχολής για κοντάρια βασικά στην Επίδαυρο, ναι, χώρο, η πρώτη μου παράσταση, η πρώτη μου συμμετοχή ήταν με την Κλιτεμνίστρα, με Κλιτεμνίστρα τη Μελίνα Μερκούρη. Ναι. Και αυτό, οι πρόβες, αυτή η επαφή, αυτό το να παρακολουθείς αυτή τη γυναίκα, πώς λειτουργούσε. Παίρνεις πάρα πολύ πράγμα. Ήταν κάτι φοβερό. Πώς ήταν η Μελίνα? Λαμπερή. Φως. Και δεν είχε σοβαροφάνη. Έχω την αίσθηση... Τίποτα. Ότι ήταν χύμα, ότι ήταν θα έκανε την πρόβα της. Ήταν χύμαρος. Ήταν χυμαρώδης, εκφραστικότατη, απλή. Κατέβαινε στο υπόγειο, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, που ήταν με ένα προβολέα που κάναμε πρόβα, το φως της πρόβας που λέμε, και ξαφνικά φωτιζόταν το υπόγειο. Είδες μερικοί άνθρωποι. Και έλεγε σε ένα γόρι, ας πούμε, φέρε μου ένα κοφέξο, εγώ πώς το έλεγε, έτσι. Και τα παιδιά, δηλαδή, αγοράκι μου, φέρε μου ένα καφέ. Ήτανε τόσο ωραία, τόσο ωραία και τόσο ταπεινή, με την έννοια ότι είχε αγωνία για το ρόλο και συνέχεια ρωτούσε τον Γκουν αν αυτό που κάνει είναι καλό, αυτό, εκείνο, μια μεγάλη αγωνία, είχε δουλέψει πάρα πολύ. Ο Γκουν πώς ήτανε, Χριστίνα, γιατί όταν ξεκίνησε το MeToo και κάποιες περιπτώσεις για βία σε θειάσους και η δουλειά είναι τέτοια που θα συμβεί και η σύγκρουση και όλο αυτό, για τον Γκουν είχαμε ακούσει ότι είναι σκληρός συνεργάτης. Ήτανε και σκληρός, ήταν και δίκαιος, ήταν και μαγικός. Εγώ αυτό που εισέπραξα όσο ήμουν εκεί και ζούσε και ο Γκουν, ήταν ότι όταν εκνευριζόταν γιατί ένιωθε ότι του αντιστέκονται ίσως σε αυτό που θα ήθελε να κάνει και δεν του το υποστηρίζαν αυτό που ζητούσε, τότε μπορεί να εκνευριζότανε. Είχε το τραπεζάκι το στρογγυλό του καφενείου πάντα κλασικά μπροστά του με ένα πύληνο τασάκι, γιατί δεν άφηνε ποτέ το τσιγάρο. Έπαιρνε λοιπόν αυτό το τασάκι και το εξφενδόνιζε, αλλά όχι στους ανθρώπους. Εκεί που ήταν το τέλος της σκηνής ήταν τείχος, το οποίο και είχε ένα καναβάτσο. Μπαμ! Φεύγαν τα τασάκια, ναι, στο καναβάτσο. Το έβαζε εκεί, το πέταγε εκεί, έφευγε, πήγαινε στο γραφειάκι του μέχρι να του περάσει. Πηγαίναν οι μαθητές του, οι πιο μεγάλοι, και το συζητάγανε και ξαναγύριζε και συνεχίζαμε την πρόβα. Αυτό έχω ζήσει. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει κακά λόγια να βρίζει, να κάνει, να... Αυτό που είχε ήταν ότι πέταγε το τασάκι, όχι στους ανθρώπους.